Κύριε Χιφτή του News Hub, γεια σας. Η ενεργειακή κρίση που παρουσιάζεται ως αιτία των τελευταίων κοινωνικών αναταραχών στο Καζακστάν έφερε στο προσκήνιο αναλύσεις που έχουν να κάνουν με τις ευρύτερες γεωπολιτικές διαστάσεις στην περιοχή και κατ' επέκταση στο διεθνές σύστημα. Μία από τις πιο εμπεριστατωμένες αναλύσεις που μου προκάλεσαν το ενδιαφέρον αλλά και προβληματισμό ήταν αυτή που δημοσιεύτηκε από την ομάδα του defensepoint.gr και αποτυπώνεται με τον τίτλο σε ένα άρθρο «Το γεωπολιτικό ΜΑΤ της Ρωσίας στη Δύση, την Κίνα και την Κεντρική Ασία». Το άρθρο έχει την υπογραφή του Ζαχαρία Μίχα. Ο κύριος Μίχας έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις και είναι συνιδρυτής του Ινστιτούτου Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας. Κύριε Μίχα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνετε να με φιλοξενείτε. Κύριε Μίχα, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι ενώ υπάρχουν δύο τάσεις αυτή τη στιγμή στην ειδησιογραφία και τις αναλύσεις που έχουμε δει, η μία λέει ότι η επανάσταση μπορεί να ήταν μια πολύχρονη επανάσταση και η άλλη ότι ήταν μια αυθόρμητη εξέγερση. Στο άρθρο σας λέτε ότι αυτό το πράγμα συνδυάζεται. Θέλετε να μας κάνετε ανάλυση πάνω σε αυτό? Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να τα συνδέουμε αυτά τα δύο πράγματα. Σίγουρα είναι μια εξέλιξη η οποία συνδυάζει πάρα πολλές παραμέτρους και από τα δύο. Εγώ αυτό το οποίο θεωρούσα δεδομένο είναι ότι οι ξένες μυστικές υπηρεσίες ασφαλώς έχουν παρουσία στο Καζακστάν, πιθανότατα και να ενδιαφέρονται να προωθήσουν ατζέντες όπως αυτές που οδήγησαν σε πολύχρωμες επαναστάσεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που συνέβη, ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν φαινότανε να είναι όπως οι υπόλοιπες πολύχρωμες επαναστάσεις στον πρώην Σοβιετικό χώρο. Οπότε οδηγήθηκε η σκέψη μου εκ του αποτελέσματος που προκύπτει, οδηγήθηκε στο να δημιουργήσω ένα σενάριο, και το τονίζω ότι πρόκειται για σενάριο, που οδηγεί σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα. Οι Ρώσοι γνώριζαν το modus operandi των δυτικών μυστικών υπηρεσιών στον πρώην Σοβιετικό χώρο. Κατά συνέπεια, θεώρησα ότι χρησιμοποίησαν τη δύναμη του αντιπάλου σε βάρος του, που βγαίνει αυτό μέσα από τις αρχαίες ανατολικές πολεμικές τέχνες. Στην ουσία περίμεναν την κατάλληλη στιγμή ώστε να πυροδοτηθεί κάτι τέτοιο και να το χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους, διότι γνώριζαν ότι είναι μια περιοχή προνομιακής πρόσβασης λόγω μεγάλης ρωσικής μειονότητας στο Καζακστάν και διότι δεν είναι εύκολη η πρόσβαση. Πόσο είναι το ποσοστό της ρωσικής μειονότητας στο Καζακστάν? Με πιθανότητα να κάνω ένα λάθος, είναι μεγαλύτερο το 25%. Και είναι συγκεντρωμένο σε μια περιοχή που είναι στο βόρειο Καζακστάν, που γειτνιάζει με τη Ρωσία. Πάντα το καθεστώς Ναζαρμπάγεφ ήταν κοντά με τους Ρώσους, είχε βρει έναν μέσο όρο συνύπαρξης και διατηρούσε κάποιες επαφές σημαντικές με τη Ρωσία, αλλά προσπαθούσε να έχει και μια ανεξαρτησία στη δράση του. Αυτό το είδαμε και στην περίπτωση της Λευκορωσίας, που προσπάθησε να διατηρήσει ανοιχτούς διάβλους με τη Δύση. Αλλά αυτό το πράγμα ενοχλούσε τη Ρωσία, που θέλει απόλυτο έλεγχο στο εγγύς εξωτερικό. Και αυτό τελικά συνέβη. Έχω την εντύπωση ότι εκμεταλλεύτηκαν οι Ρώσοι για να βάλουν πόδι μέσω του CSTO, του συμφώνου που έχουν, του Ευρασιατικού συμφώνου που έχουν. Ήξεραν ότι δεν υπάρχει άλλος να αποτανθεί για βοήθεια το καθεστώς του Καζακστάν παρά μόνο η Μόσχα. Και μόλις αυτό εκδηλώθηκε, έθεσε τους δικούς του όρους, τους πέτυχε. Την αποδοχή του, θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει, και έβαλε πόδι μέσα στο Καζακστάν. Και όπως ομολόγησε ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών των Αμερικανών, ο Άντονι Μπλίνκεν, από τη στιγμή που πάτησαν πόδι οι Ρώσοι εκεί μέσα, είναι πολύ δύσκολο να αποχωρήσουν. Και γιατί έχει σημασία για τους Αμερικανούς? Γιατί είναι μια ενεργειακά και σε επίπεδο κρίσιμων ορυκτών, πολύ κρίσιμη χώρα στη διεθνή ενεργειακή και όχι μόνο εξίσωση. Και είναι πάρα πολλές οι εταιρείες της Δύσης που έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις. Άρα πρόκειται για έναν χώρο που αρχίζει να τον ελέγχει η Ρωσία. Από τη στιγμή που τον ελέγχει η Ρωσία, η ζημιά
δεν είναι μόνο για τη Δύση, που είναι το πρώτο ΜΑΤ που κλείνει την πρόσβαση σε μια περιοχή που της ουσίας έχουν εκδιωχθεί οι Αμερικανοί. Είναι και για την Κίνα, γιατί χρησιμοποιεί αυτόν τον χώρο, τον θέλει στην στρατηγική της ανάλυση και στο σχεδιασμό της ως χερσαίο διάδρομο της πρωτοβουλίας, μια ζώνη, ένας δρόμος, το One Belt, One Road Initiative, που είναι στην ουσία ο σύγχρονος δρόμος του μεταξιού, με αποτέλεσμα οι Ρώσοι να είναι σε θέση να ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό την κινέζικη πολιτική, την κινέζικη πρόσβαση σε κρίσιμες περιοχές Κεντρικής Ασίας, όπου τουλάχιστον δύο τελευταίες δεκαετίες, και παρά την φήμη, όχι την, τους ισχυρισμούς ότι υπήρχε άξονας Ρωσίας-Κίνας στις διεθνείς υποθέσεις, τα συμφέροντα των δύο χωρών στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας συγκρούονταν, και συγκρούονταν σημαντικά, αλλά δεν φαινότανε, δεν έβγαινε πάρα πολύ στην επιφάνεια, επειδή είχαν την ανάγκη να φαίνονται ότι είναι unblock στον αγώνα τους απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ενέργεια των Ρώσων όμως έχει και το χαρακτήρα, είναι απολύτως συμβατή με αυτό που εγώ πιστεύω ότι είναι ο απότερος στόχος των Ρώσων, η συνεργασία με τους Αμερικανούς, διότι θέλουν να ανατάξουν την οικονομία τους και να συνδιαχειριστούν τις διεθνείς υποθέσεις με την Ουάσιγκτον, διότι η Κίνα συνιστά πολύ μεγάλο κίνδυνο και για τους δύο. Ας μην ξεχνάμε, ας πούμε, την περιοχή της Σιβηρίας είναι μια περιοχή αραιοκατοικημένη, που έχει δίπλα ακριβώς ένα πολύ δυναμικό πληθυσμό όπως τον Κινέζικο, που πολλές φορές έχει δείξει διάθεση να, όχι να επικύσει, να επικύσει οικονομικά τη Σιβηρία, το οποίο μπορεί σε βάθος χρόνου να οδηγήσει σε άλλες συνέπειες. Σαν αποτέλεσμα, θεωρώ ότι το ρωσικό, η ρωσική κίνηση αποτελεί ΜΑΤ και απέναντι στην Κίνα και απέναντι και στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, και αυτό δημιουργεί νέες συνθήκες στην περιοχή. Σαφώς υπάρχουν επιπτώσεις και για την περίπτωση της Τουρκίας, που και την απειλούν και της δημιουργούν μια ευκαιρία. Θα πάμε στην Τουρκία, αλλά θέλω λίγο να σταθούμε σε δύο πράγματα σε αυτά που είπατε. Στο άρθρο σας υπογραμμίζεται όλος ιδιαίτερος ότι οι ρώσικες δυνάμεις που κλήθηκαν από το καθεστώς του Καζακστάν πήγαν σε συγκεκριμένα σημεία που ελέγχουν τα κοιτάσματα των υδρογων ανθράκων, η ρώσικη και η αμερικανική και η ευρωπαϊκή κολοσσή. Αυτό συνδέεται με αυτό που είπατε λίγο προηγούμενα. Προφανώς, πήγανε και εκεί. Διότι με αυτόν τον τρόπο, στην ουσία, η δυτική παρουσία στο Καζακστάν τίθεται σε μια άτυπη ομοιρία ή, αν θέλετε, κυδαιμονία. Δεν μπορούν να κινηθούν ανεξάρτητα και οτιδήποτε και να κάνουν λόγω της ενεργειακής κρίσης θα επηρεάσει τον τομέα προσφοράς και ζήτησης υδρογων ανθράκων και οποιονδήποτε κρίσιμων ορυκτών, με αποτέλεσμα, αν μειωθεί η προσφορά τους, θα εκτοξευθεί η τιμή τους, κλιμακώνοντας έτσι περαιτέρω την ενεργειακή κρίση. Άρα θεωρώ ότι είναι μια κίνηση η οποία εξυπηρετεί το ρωσικό εθνικό συμφέρον και είναι προσαρμοσμένη στα μέτρα της Ρωσίας, πολύ καλά επεξεργασμένη, και πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου θα δούμε ότι η Ρωσία κινείται για να ανακτήσει πλήρη έλεγχο περιοχών που είχε από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Για τον οργανισμό που αναφέρατε πριν, τον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας, CSTO, έτσι όπως αναφέρεται, πολλοί το έχουν χαρακτηρίσει ρώσικο ΝΑΤΟ. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, γιατί αυτό που φαίνεται στην δισκογραφία και αυτό που υποστηρίζουν πολλοί αναλυτές είναι ότι ελέγχεται από τη Ρωσία, που όμως, ενώ η Αρμενία είναι σε αυτόν τον οργανισμό, όταν κλήθηκε για να βοηθήσει στον πόλεμο με τον Αζερβαϊτζάν, δεν πήγε. Είναι ένα ρώσικο ΝΑΤΟ, μια προσπάθεια δημιουργίας ενός ρώσικου ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει την ισχύ της Ατλαντικής Συμμαχίας προφανώς. Στη δε περίπτωση του Ναγκόρνο Καραμπάχ και της εμπλοκής της Αρμενίας, όπως αναφέρεται, οι Ρώσοι είχαν καλό λόγο να μην πάνε. Πρώτον, διότι η υποχρέωση των ρωσικών στρατευμάτων στην Αρμενία να συνδράμουν την Αρμενία αφορούσε μόνο τη χώρα αυτή, της Αρμενίας, ενώ το Ναγκόρνο Καραμπάχ δεν ανήκει στην Αρμενία, και πατώντας εκεί πέρα, ναι, μεν είπανε θα εγκαθιστούμε ο έδαφος της Αρμενίας, αλλά δεν είναι πλάγισαν καθόλου στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Άσκησαν βέβαια πολιτική πίεση, διότι πάλι ο στόχος της Μόσχας είναι και η ανάπτυξη των σχέσεων με το Αζερβαϊτζάν και με την Αρμενία. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μια εποχή που η Αρμενία λοξοκοίταγε προς τη Δύση και ο Πασινιάν που είχε εκλεγεί
προσπαθούσε να ανοίξει επαφές με τη Γεωργία και με τον ΝΑΤΟ, με αποτέλεσμα να προκληθεί η οδική της Ρωσίας. Όταν ήρθε η δύσκολη στιγμή, με διάφορα προσχήματα, αρνήθηκε στην ουσία να συνδράμει ή να παρέμβει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση. Παρενέβη παρασκηνιακά όταν κάποιοι εκ των στόχων των Τούρκων και των Αζέρων επιτέθηκαν. Δεν ήθελε δηλαδή την απόλυτη επικράτηση του οποιοδήποτε. Αλλά με την ενέργεια της αυτή ήθελε να συνετίσει σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών την Αρμενία, να καταλάβει ποιος κάνει κουμάντο σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή τα πάντα εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο του ανταγωνισμού μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τη Ρωσία με τη Δύση, τη διεκδίκηση περιοχών, τις οποίες η Ρωσία θεωρεί ζωτικές για την εθνική της ασφάλεια και την άμυνά της και δεν πρόκειται να τις εκχωρήσει χωρίς σημαντική μάχη, χωρίς πόλεμο, είτε εντός είτε εκτός εισαγωγικών, στη Δύση, στο ΝΑΤΟ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραία, πάμε λίγο τώρα και στα δικά μας, δηλαδή πώς επηρεάζει την Ελλάδα το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί στο Καζακστάν. Στο κείμενό σας αναφέρεται ότι είχαμε τηλεφωνήματα μεταξύ Υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας και Ρωσίας και την τηλεφωνική παρέμβαση του Προέδρου Ερντογάν για το Καζακστάν. Θεωρείτε ότι οι συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο Καζακστάν αναβαθμίζουν το ρόλο της Τουρκίας? Όχι απαραίτητα, αλλά δημιουργούν μια περίεργη κατάσταση. Η Τουρκία σε μεγάλο βαθμό, η προσπάθειά της να χρησιμοποιήσει όλους αυτούς τους τουρκογενείς πληθυσμούς, αυτός ο μεγαλοειδεατισμός ο τουρκικός, είχε ενοχλήσει πάρα πολύ τη Ρωσία. Όταν ο Μπαχτσελή, ο εθνικιστής εταίρος του Ερντογάν, του έδωσε αυτό το περίφημο δώρο με το χάρτη με όλους τους τουρκικούς πληθυσμούς, προκλήθηκε πολύ έντονη αντίδραση της Μόσχας. Γιατί φαινόταν να ανακατεύεται ο τυχός εθνικισμός στα πόρια της Ρωσίας. Και αυτό δεν το θέλουν σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό παρεμβαίνουν όπως παρεμβαίνουν στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Αυτό όμως δεν έχουν σε μεγάλο βαθμό, δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι των Τούρκων στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας. Σε κάποιο βαθμό όμως, λόγω της σχέσης που έχει η Μόσχα με την Άγκυρα, η Μόσχα προσπάθησε να απομακρύνει, να δώσει κίνητρο στην Τουρκία να απομακρυνθεί από τη Δύση. Και της διαμήνυσε ότι έχεις ρόλο να παίξεις στον κατευνασμό προφανώς και τον έλεγχο των τουρκικών πληθυσμών σε αυτές τις χώρες Κεντρικής Ασίας. Ο Ερντογάν το έπιασε το νόημα, παρενέβη στον Τοκάγεφ και είπε, ας πούμε, ότι υπέρ της σταθερότητας και ότι θα σου δώσουμε τεχνογνωσία το πώς θα χειριστεί τέτοιες καταστάσεις, επί της ουσίας δηλαδή τεχνογνωσία καταστολής, ξέροντας ότι αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν χαρτί τη σχέση του με τη Δύση. Δηλαδή το μήνυμα στην Ουάσιγκτον είναι ότι παραδοσιακά εγώ ως Τουρκία έπαιζα ρόλο σε περιοχές που εσύ δεν έχεις πρόσβαση και έχεις εκδιωχθεί. Τώρα θα έχω πάλι λόγο εκεί πέρα. Άρα έχεις κάθε λόγο να ανεχθείς πολλά από τα καπρίτσια μου γιατί με χρειάζεσαι πιο πολύ από όσο σε χρειάζομαι εγώ. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Αλλά αυτό το χρησιμοποιεί στη συζήτησή του με τις ΗΠΑ ο Ερντογάν. Και εγώ ενδεχομένως εικάζω ότι ενδεχομένως σχετίζεται η αποδέσμευση αυτού του non-paper για τον αγωγό EastMed από το State Department. Ήταν ένα μήνυμα στον Ερντογάν ότι, κοίταξε να δεις, εμείς συνεχίζουμε τη συζήτηση μαζί σου. Δεν έχουμε να πούμε όμως, συγγνώμη, κύριε Μίχα, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει, ήταν το επόμενο σημείο που θέλω να σταθούμε, ότι δεν φεύγει από την προσοχή σας στο άρθρο σας το άτυπο έγγραφο το οποίο έστειλε το State Department που έχει να κάνει που στάλησε Κύπρο, Ρωσία και Ισραήλ, αλλά θέλω να πείτε για τον κόσμο μας, Ελλάδα, Κύπρο δεν και Ισραήλ που έχουν συμφωνήσει για τον EastMed. Ναι, για πείτε μας δύο λόγια για αυτό το έγγραφο γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Κοίταξε, ναι, είναι ένα non-paper το οποίο διακίνησε το State Department προς την Αθήνα, τη Λευκοσία και την Ιερουσαλήμ, στο οποίο λέει ότι στην ουσία εκφράζει την αντίθεσή της προς τον αγωγό, προς τη δημιουργία του αγωγού EastMed, διότι ο EastMed υποτίθεται ότι είναι οικονομικά σύμφορος και δημιουργεί φασαρίες στην περιοχή. Και στηρίζει αντιθέτως, έχουν γίνει και σχετικές διευκρινήσεις χθες το βράδυ και σήμερα, υπάρχουν σχετικά ρεπορτάζ, που προσπαθούν οι Αμερικανοί να διευκρινίσουν τη στάση τους. Το ερώτημα που θέτω εγώ, και θα υπάρξει και μέσα στην ημέρα σε μία ακόμα
ανάλυση που θα δημοσιευτεί με κάποια άλλη αφορμή. Το ερώτημα που θέτω εγώ είναι από τη στιγμή που δεν ζητάει κανείς χρήματα από τους Αμερικανούς για τον EastMed, για ποιο λόγο ανακατεύεται και στην ουσία διαμηνύει ότι δεν τον υποστηρίζει. Εμένα μου μοιάζει, σαν σε εισαγωγικά ερωτική εξομολόγηση στην Τουρκία, ότι μη φεύγεις και θα βρούμε μια λύση, τι θα κάνουμε και με σένα, να μείνεις, αρκεί να μείνεις στο δυτικό στρατόπεδο. Σε αυτό που λέτε, κολλάει και το γεγονός ότι επειδή έχουμε να κάνουμε με τους αγωγούς και τα τεράστια συμφέροντα στον τομέα της ενέργειας, βολεύει και την πλευρά της Ρώσικης και την Αζέρκη και τους Καζακστανούς, γιατί θα μειωθεί, ας πούμε, η τροποδοσία και το μέγεθος του φυσικού αερίου ή της ενέργειας στην Ευρώπη. Το δεδομένο είναι ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου συνδέεται και με τα ρωσικά συμφέροντα και διότι η περιοχή της Μεσογείου μπορεί να εξελιχθεί σε εναλλακτικό τροφοδότη, ενεργειακό τροφοδότη των δυτικών αγορών, μειώνοντας την εξάρτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, αλλά σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έχει ισχυρό πόδι στο Λίβανο, έχει στη Συρία, έχει στη Λιβύη, που είναι περιοχές με μετρελαϊκό ενδιαφέρον, και γενικότερα προσπαθεί να θέσει υπό μια ενεργειακή ομοιρία τη Δύση. Και οτιδήποτε εξελίσσεται αυτή την περιοχή, αυτή την ιστορική συγκυρία στην περιοχή της Μεσογείου, συνδέεται με την παγκόσμια ενεργειακή εξίσωση. Κατά συνέπεια, ό,τι και αν γίνεται, είναι μια μεγάλη εικόνα που δεν μπορούμε να εστιάζουμε μόνο στο τι έγινε στο Καζακστάν και στην Δυτική Ασία. Τα πάντα συνδέονται και οι χώρες προσπαθούν να κάνουν κινήσεις, τα πάντα κινούνται σε ένα πέραντο γκρίζο, δεν είναι ούτε μαύρο ούτε άσπρα, και προσπαθούν να κάνουν κινήσεις οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους και εξυπηρετούν το δυτικό τους συμφέρον. Αυτό κάνουν και οι Ρώσοι. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και οι Τούρκοι με μικροκινήσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί και όλοι να περιμένουν με ποιες συνθήκες και με ποιες προϋποθέσεις θα καταλήξουν οι μεγάλοι σε μια νέα γιάλτα, ώστε να ηρεμήσει λιγάκι ο πλανήτης και σε μεγάλο βαθμό και η δική μας περιοχή. Ωραία. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, επειδή είναι σχεδόν ταυτόχρονα λειτουργούν οι κρίσεις σε Ουκρανία και Καζακστάν, πόσο τυχαίο μπορεί να είναι, συνδέονται αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, γενικά η Ρωσία, επειδή η Ουκρανία είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας κορυφαίας προτεραιότητας, σίγουρα την απάντησή της προσπαθεί να τη δίνει σε πολλαπλά μέτωπα. Πάντα μπορεί με αξιόπιστο τρόπο να απειλεί τις ΗΠΑ ότι μπορεί να ανοίξει μέτωπα οπουδήποτε για να αποθαρρύνει την κλιμάκωση των πιέσεων στο άμεσο γεωπολιτικό της περιβάλλον. Ένα από αυτά τα κομμάτια είναι και η Ουκρανία. Οι Ρώσοι έχουν αυτή την ικανότητα να το κάνουν και το κάνουν. Και όπως βλέπουμε, οι Αμερικανοί από τη στιγμή που δεν είναι διατεθειμένοι να δεσμεύσουν στρατεύματα και να κλιμακώσουν ακόμα και με την προοπτική σύγκρουση, διότι γνωρίζουν ότι το τακτικό πλεονέκτημα δεν είναι δικό τους, παρότι μπορεί να είναι πολύ ισχυρότερα στρατιωτικά. Φτάνουμε σε ένα σημείο που πάνουμε στο επίπεδο της πυρηνικής αποτροπής, που εξουδετερώνεται το όποιο συμβατικό πλεονέκτημα. Συν το ότι λόγω της περιοχής που είναι η κρίση, το πλεονέκτημα το στρατιωτικό είναι ρωσικό. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλες αυτές οι περιοχές συνδέονται. Και δεν μπορείς, όπως να επαναλάβω και να το τονίσω, πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Βλέπουμε πώς συνδέονται η Κεντρική Ασία και οι σχέσεις της Ρωσίας με την Κίνα, με τις εξελίξεις στην περιοχή της Βαλτικής και στην περιοχή με το Nord Stream και στην περιοχή της Ουκρανίας και πώς συνδέονται και με τις εξελίξεις στο ενεργειακό επίπεδο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου λόγω και της ειδικής περίπτωσης που αποτελεί στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις η Τουρκία. Είναι ένα πολύπλοκο στρατηγικό παίγνιο. Ποτέ δεν έχουμε τέλεια πληροφόρηση ώστε να μπορέσουμε να τα σταθμίσουμε. Γι' αυτό τονίζω ότι τα πράγματα τα οποία κατέγραψα αποτελούν ένα σενάριο. Υπάρχουν σίγουρα και άλλα πράγματα. Υπάρχουν και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται. Και έρχεται ο ιστορικός του μέλλοντος κάποια στιγμή να ανοίξει αρχεία και να δει καταγεγραμμένες πρωτοβουλίες από υπηρεσίες πληροφοριών, από ανθρώπους του παρασκηνίου ή συνεννοήσεις που ποτέ δεν βγήκαν στο φως της δημοσιότητας και να αλλάξει η οπτική μας για το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Όπως
έχουμε διαπιστώσει αυτά τα οποία πιστεύαμε και αναλύαμε την εποχή του ψυχρού πολέμου, στη συνέχεια με το άνοιγμα των αρχείων της KGB αποκαλύφθηκε ότι άλλα πράγματα σκεφτόντουσαν οι Ρώσοι και διαφορετικές εξελίξεις υπήρχαν, έτσι θα συμβεί στο μέλλον και για την τωρινή ιστορική περίοδο. Άρα, ό,τι και αν λέμε, έχει σημαντικό περιθώριο στάλματος, γι' αυτό τόνισα στην αρχή της δικής μου της παρέμβασης, του δικού μου άρθρου, ότι πρόκειται για σενάριο το οποίο βασίζεται σε λογικούς συνειρμούς, σε λογικές σκέψεις και σε συνδυασμό υπαρχόντων πληροφοριών και παρατηρήσεων. Άρα, δεν πρέπει κανένας να θεοποιήσει εισαγωγικά την οποιαδήποτε ανάλυση, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση και να ανανεώνουμε την οπτική μας αναλόγως των πληροφοριών που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Και να συνυπολογίζουμε ότι μέσα τουλάχιστον στις δυτικές χώρες υπάρχει μια κατάσταση χάους στην έκφραση πολιτικής. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ υπάρχουν πολλοί πυλώνες εξουσίας. Μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο είναι προφανές για το αμερικανικό εθνικό συμφέρον, αλλά συστημικά οι ΗΠΑ να μην μπορούν να στρίψουν την πολιτική τους, γιατί το μεγάλο καράβι στρίβει δύσκολα. Άμα στρίψει, παίρνει μια άλλη κατεύθυνση. Αυτό λέμε, ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ακόμα συστημικά όλοι οι πυλώνες εξουσίας, Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, Λευκός Οίκος, Πεντάγωνο, State Department, Κογκρέσο, το ότι ένα είδος διεξέδρεση ενός modus vivendi στη σχέση με τη Ρωσία είναι προς το εθνικό του συμφέρον. Και εγώ τονίζω εδώ και πολλά χρόνια ότι αυτό είναι και προς το ελληνικό συμφέρον και εκεί πρέπει να αποβλέπουμε. Διότι όποτε Ρωσία και ΗΠΑ έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους, απομειώνεται η γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Με τον καλύτερο τρόπο κλείσατε, γιατί ήταν απόλυτα ρεαλιστική η προσέγγιση που κάνατε. Ιδιαίτερως σε αυτό το τελευταίο κομμάτι που είπατε, ότι οι αναλύσεις του τώρα θα έχουν να συγκριθούν και με τους ιστορικούς του μέλλοντος. Συμφωνώ απόλυτα. Ζαχαρίας Μίχας, περισσότερα στο defensepoint.gr και μάλιστα εντός της ημέρας θα έχουμε κάποιες αποκαλύψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.